Ξεκινώντας λοιπόν με το κάποιον ο οποίος πάει να κάνει σε αυτά τα μαγαζιά που πια είναι ανοιχτά, τι είναι, τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Πώς πρέπει να κινείται? Καταρχάς δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία, έχουν λίγο την επιστροφή σας παρακαλώ αν θέλετε. Ναι, θα προσπαθήσουμε να τη φτιάξουμε, να μην σας ενοχλεί, το καταλαβαίνουμε κύριε Δανόπουλε. Το ζήτημα είναι ότι τα τρόφιμα είναι ένα μέρος της κρίσης, η οποία κρίση δεν είναι διατροφική, είναι υγειονομική. Αλλά θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στα τρόφιμα έτσι όπως έχουμε την κατεύθυνση να συμπεριφερόμαστε και στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή με την έννοια του ότι μπορεί εμείς να είμαστε φορείς. Άρα λοιπόν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, δεν ακουμπάμε τα τρόφιμα όλα να δοκιμάζουμε στην αυτή πως είναι, αλλά θα πρέπει να επιλέγουμε το τρόφιμα και να το βάζουμε στο καρότσι μας. Το καρότσι μας αυτό, επειδή ενδεχομένως να το έχει ακουμπήσει κάποιος άλλος πελάτης, ο οποίος ενδεχομένως να είναι φορέας του ιού, θα πρέπει να το απολυμμένουμε πιο μπροστά τη χειρολαβή του και συνεχεία να το χρησιμοποιούμε. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς από τους διεθνείς φορείς ασφάλειας τροφίμων και κυρίως την Ευρωπαϊκή Αρχή είναι ότι η οδός της πέψης δεν μεταδίδει τον ιό. Δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μολύνεται από τον πεπτικό σωλήνα, δηλαδή από τον ισοφάγο, το στομάχι και τη συνέχεια του πεπτικού συστήματος. Η οδός από την οποία μολυνόμαστε είναι από τα μάτια και από το γλαινογόνο της μύτης και του στόματος. Ως εκ τούτου μπορούμε να φάμε άφοβα. Όμως, επειδή ακριβώς μπορούμε τους φίλους και τους γνωστούς να τους απομακρύνουμε από το σπίτι μέσω της κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας τα αφήνουμε έξω από το σπίτι για να φορέσουμε καθαρά ρούχα. Τα τρόφιμά μας όμως μπαίνουν μέσα στο σπίτι, ανεβαίνουν στον πάγκο, έρχονται στο τραπέζι μας και τα καταναλώνουμε γυμνά χέρια. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι τα χέρια μας με τα οποία φτιάχνουμε τα τρόφιμα να μην τα βάζουμε στα μάτια, στη μύτη, έτσι ώστε ενδεχομένως, δεν υπάρχει απόδειξη γι' αυτό, αλλά για να λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, να μην τα ακουμπάμε για να μην έχουμε κάποια πιθανή μετάδοση του κορονοϊού στον οργανισμό μας. Τώρα, αν θέλουμε ακόμα περισσότερο να εξαλείψουμε, να μειώσουμε τις πιθανότητες ύπαρξης ιού και εισόδου μέσα στο σπίτι μας, θα πρέπει να μπορούσαμε μάλλον τα τρόφιμα, τις συσκευασίες τους που είναι πλαστικές, γυάλινες ή μεταλλικές, ναι, με ένα σφουγγαράκι με χλιαρό νερό και σαπούνι να τις καθαρίσουμε, να τις απολυμάνουμε. Ομοίως και όποια φρούτα και λαχανικά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μεταχείριση, έτσι ώστε να φτάσουν μέχρι το τραπέζι μας και να είναι καθαρά. Mm-hmm. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο κορονοϊός είναι ιδιαίτερα σταθής στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται. Το ίδιο ισχύει για την κατεργασία του σε θερμοκρασίες. Είναι θερμοευαίσθητος. Άρα λοιπόν, όταν το τρόφιμο το μεταχειριστούμε σε θερμοκρασίες μαγειρέματος και συγκεκριμένα στις θερμοκρασίες άνω των 60 βαθμών για πάνω από 3 λεπτά, τότε ο ιός αυτός καταστρέφεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μαγειρικά σκεύη, τα μαχαιροπύρουνα, τα πιάτα, τις κατσαρόλες, υπάρχει πρόβλημα επιμόλυνσης των σκευών αυτών? Εφόσον αυτά πλένονται και σαπουνίζονται και ειδικά μέσα στο πλυντήριο πιάτων, οι συνθήκες μεταχείρισής τους είναι αποκλείεται να έχουμε μετάδοση του ιού προς τον άνθρωπο. Όμως και πάλι κάτι στο οποίο έχει φτερνιστεί ή έχει δείξει πάνω κάποιος φορέας της νόσου, επειδή ακριβώς με τα σταγονίδια αυτά μεταφέρεται ο κορονοϊός και στη συνέχεια βάλουμε το χέρι μας στα μάτια ή στη μύτη, είναι πιθανόν να ακολουθήσει αυτή την οδό της μόλυνσης. Όμως τα πιάτα και τα πιρούνια τα οποία είτε στο σπίτι μας, είτε σε κηλικία, σε χώρους στους οποίους παραλαμβάνουμε τρόφιμα ή αυτά τα παραγγέλνουμε και έρχονται με delivery στο σπίτι, mm-hmm, όταν αυτά λοιπόν πλένονται, σαπουνίζονται, στεγνώνουν, τότε είναι ασφαλή. Και σε ό,τι αφορά τους επιχειρηματίες, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον κύριε Δανόπουλε και να κλείσουμε με αυτό. Στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος σε κάποια επιχείρηση που έχει να κάνει με τα τρόφιμα, μιλάω πάντα, βρεθεί θετικός, τι πρέπει να γίνει εκεί? Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό στην εξέλιξη της νόσου να το δούμε.
Το θέμα εδώ δεν είναι διατροφικό, αλλά είναι υγειονομικό. Συνεπώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε ως επιχείρηση, θα πρέπει να συμπεριφερθούμε ως προς το υπόλοιπο, την εξασφάλιση της υγείας του υπόλοιπου προσωπικού και όχι των τροφίμων. Τα τρόφιμα δεν κινδυνεύουν από κάποιο τέτοιο άτομο το οποίο ενδεχομένως νοσήσει. Όμως θα πρέπει να τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία είναι υποχρεωμένες επιχειρήσεις τροφίμων για όλα τα είδη των διατροφικών κινδύνων να ακολουθούν. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και οι στολές να αλλάζουν, να φοράνε γάντια οι εργαζόμενοι, να πλένουν τα χέρια τους πριν φορέσουν γάντια, τα γάντια να τα αλλάζουν συχνά, να τα ξαναπλένουν όταν βγάλουν τα γάντια, να μην ακουμπάνε τα γάντια τα μαλλιά τους ή το πρόσωπό τους, να καθαρίζουν με ιδιαίτερη επιμέλεια τους πάντους εργασίας και τα σκεύη τα οποία χρησιμοποιούν ή τους περιέκτες ή τα υλικά που έχουν μέσα για την συντήρηση και την κατεργασία των τροφίμων. Και με τον τρόπο αυτό λοιπόν ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους από κάποια μετάδοση του κορονοϊού μέσω των τροφίμων. Δεν είστε ο ειδικός εσείς να το πείτε, αλλά φαντάζομαι ότι κάπου θα το έχετε ρωτήσει κι εσείς, γιατί δεν έχουμε λάβει και ακριβή απάντηση. Πόσο μένει αυτός ο ιός μπορεί να παραμείνει στα τρόφιμα σε κάποια επιφάνεια? Από λίγες ώρες σε λίγες μέρες. Αλλά ο ΕΦΕΤ δεν έχει την αρμοδιότητα να μιλήσει για το υγειονομικό κομμάτι. Για το διατροφικό κομμάτι λοιπόν πρέπει να πούμε ότι όπως ισχύει για όλες τις επιφάνειες, είτε αυτές είναι χειρολαβές, είτε είναι πουδιά, είτε είναι πόβολα, το ίδιο ισχύει και τις επιφάνειες της συσκευασίας των τροφίμων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες, κύριε Δανόπουλε. Να είστε εγώ καλά. Ευχαριστώ και παροτρύνουμε τους καταναλωτές να μπουν στο site μας efet.gr για να διαβάσουν τις απαντήσεις που σήμερα αναρτήσαμε και που ενδιαφέρουν και τους καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις τροφίμων. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Σας αποχαιρετούμε, κυρίες και κύριοι.